αλλά έπρεπε να σηκώνομαι. Να... Γιατί δεν γίνεται. Δεν έπρεπε να. Ναι. Ένα μήνα. Αλλά ήταν εντάξει. Επικίνδυνη η χείριση, ας πούμε, αυτή. Ναι, γιατί ήταν με τα νευράκια, είχαν φύγει οι δίσκοι, είχαν χτυπήσει νευράκια, είχα κύλες. Πολλά, πολλά, πολλά. Συγγνώμη, εσύ εκεί την ώρα τι αισθανόσουνα όταν φτερνίστηκες και μετά, ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι σου. Παρέλυσα από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και παρέλυσα, κάτω. Παρέλυσα. Αφόρητη η πόνη, παρέλυσα. Και απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γύρω σου ποιοι ήταν. Κόσμος. Ήμουνα με μια φίλη μου. Και ήρθε ο κόσμος, με μάζεψε να δουν τι θα κάνω. Δεν μπορούσαν να με σηκώσουν γιατί με το πήγαινε κάποιος να με σηκώσει. Πονέγεις. Ήρθε το 166, πήγαμε στο νοσοκομείο και κάπως έτσι μου λέει: δεν θα ξαναπάς στο γύρισμα, πρέπει να μπεις για χειρουργείο. Έτσι. Και έκανες άμεσα το χειρουργείο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Πάντως περίεργο όλο αυτό ναι. Που σου συνέβη και το πώς συνέβη. Ναι. Βασικά ήταν και λάθος των γιατρών γιατί. Ο πρώτος γιατρός, γι' αυτό και είναι καλό από εδώ και πέρα, οποιοσδήποτε έχει κάτι, να μην μένει σε ένα γιατρό. Εγώ αυτό το λέω πάντα. Να πηγαίνει να παίρνει μια δεύτερη γνώμη. Μου είχε πει ότι δεν είναι τίποτα. Έλα να κάνουμε ένα λέιζερ, να βγάλουμε την κύλη και θα είναι όλα καλά. Τότε εγώ δεν είχα χρήματα, ήταν μια δαπανηρή. Να κάνει λέιζερ στην κύλη. Ναι, ήταν πολύ δαπανηρό για μένα. Αλλά μου λέει δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί και να το αποφύγει, να το κάνει αργότερα. Απλά θα αντέξει του πόνου που θα σε πιάνουν κάθε τόσο όταν κουράζεσαι, άμα έχει υγρασία. Και τόσο γυμναστική που κάνει, βρε ωραίστη δεν. Αυτό ήρθε σιγά σιγά. Έπρεπε να δυναμώσω όλους τους μυς στο σώμα. Δεν επιβαρύνει τώρα το 6 φορές την εβδομάδα. Όχι αν γίνεται σωστά, γιατί εμένα με βλέπει και αθλίατρος με συγκεκριμένες ασκήσεις, γιατί και εγώ το παρατραβάω λίγο, γι' αυτό που είμαι και σε αθλίατρο, αλλά είμαι πολύ προσεκτικός. Το σημαντικό πάντως είναι για τον Ορέστη ότι επειδή πραγματικά έχει αδύναμη σποδυλική στήλη, ότι μια γερή Κυριακή και γερή Ραχαίη του στηρίζουν καλύτερα τη σπονδυλική στήλη, άρα την αποφορτίζουν από πιθανά βάρη που έχει και η κούραση κτλ. Σαν γιατρό μιλά τώρα. Έτσι. Ναι. Σαν γιατρό, αυτό ήταν σαν ένα άνθρωπο που κάνει πολύ γυμναστική. Ένα ιατρικό συμπέρασμα. Φαίνεται εξάλλου. Ναι. Ούτω ή άλλω βάρη, εγώ δεν σηκώνω όρθιο, απαγορεύεται. Ό,τι κάνω είναι πολύ προσεκτικό. Άρα ζει με αυτό, ούτω ή άλλω και μετά την εγχείρηση. Ναι. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Πόνοι, αφού έλεγα γιατί την έκανα αυτή την εγχείρηση, δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά σιγά σιγά είδα ότι όλα παίρνουν τον δρόμο του. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο. Τι θα ψηφίσετε, Κυριακή?